Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, πώς είστε? Καλό μεσημέρι, πώς είστε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πώς περνάτε? Είμαστε λίγο μπουκωμένοι. Όχι καθόλου, εγώ δεν είμαι πια. Εγώ με πέρασε αυτό. Ενώ εγώ δεν κολλάω ιώσεις, γρήπες και τέτοια καθόλου, γιατί έτσι είναι το οργανισμός μου. Έχω τα αλλεργικά μου. Εγώ με την εμφορήτητα και κατά καιρούς έχουμε αλλεργικά. Στο περάσαμε αυτό το δύσκολο σημείο της ζωής. Των νεκροβίων και της γρήπης και όλα αυτά. Τι γίνεστε εσείς στο σπίτι, πώς τα περνάτε, αλήθεια? Ένα Σάββατο διαφορετικό, τα άλλα ή φύγατε? Έχουν φύγει περισσότεροι πάλι. Ναι, αν θέλουν να ψηφίσουν τον υποψήφιο της περιοχής που δεν με κλέφτει. Και να μην θέλουν, βόλτα πάνε, καλά κάνουν, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δύσκολες οι εκλογές, δύσκολες. Δύσκολες είναι, βέβαια, δύσκολες. Τι, δεν βγαίνει κανείς. Απλά δεν καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Α, δεν κάνει βέβαια να μιλάμε τώρα για πρόσωπα. Όχι, μην μπεις. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνω αυτά που μου λένε. Αυτοί καινούργοι, ναι, και πιο παλιά. Και πιο παλιοί και καινούργοι. Δηλαδή κάποιοι που ήρθαν τώρα, τι θέλουν. Κάποιοι που κάνουν καταστάσεις και λένε κάποιους μπερδεμένες. Μην τα λέμε τώρα, είναι Σάββατο σήμερα. Καλά, αφού δεν ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Τα έχουν χαμένα, δεν βλέπεις. Ναι. Τι να πρωτοπρολάβουν να κάνουν, τι έχω καλά. Τίποτα, το άλλο ποντίκι. Ποιο ποντίκι? Το άλλο ποντίκι, το μηνύματα. Α, ποντίκι. Όχι, κάτι έγινε με τα μηνύματα. Μην συντονιστεί στο radio9.gr. Έχω συντονιστεί και ξαφνικά σας βλέπω, κλείνετε τη σελίδα, την ανοίγετε. Αυτό έκανα εγώ, ένα πάρτο ποντίκι από τη σελίδα. Τράβει διάφορα μέσα σήμερα για τις... Θα το ανοίξω μετά, θέμα. Τι? Τι? Θέλω να μου πείτε, τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες? Στα γενέθλια του Θανάση, στα κλιπς, που έμαθα ότι μαζεύτηκε όλος ο κόσμος και ο λαός. Κοίταξε, όχι, δεν μαζεύτηκαν γνωστοί. Φίλοι του αδερφού μου ήταν. Δεν είχαμε τέτοιο πάρτι. Ήταν φίλοι. Φίλοι του αδερφού μου, δεν είναι. Πέρασαμε ωραία, μια χαρά. Είναι ωραία τα γενέθλια όμως των ανθρώπων, να τα κάνεις. Εγώ δεν τα θέλω καθόλου τα δικά μου. Δεν μου αρέσει. Μόνο οι γιορτές μου αρέσουν. Είναι λίγο πιο γραφικές. Ναι. Εμένα μου αρέσουν μόνο τα Χριστούγεννα. Ναι. Που έχουν έτσι πολύ χρώμα. Στόλισμα και τέτοια. Έρχεται. Και το Πάσχα που έχω πολύ φαΐ. Αμάρε Βασιλάκι, όμως. Αλλά έχει και φαΐ το Πάσχα, τι να κάνω. Πόσο να φάει πια. Και έχει μετά το φαγητό. Μας στο μυαλό είναι, μια ιδέα είναι και το φαγητό, βρε Βασίλη μου. Συγγνώμη, άκουγε στην ΕΡΤ κάτι το οποίο εγώ κατατρόμαξα. Γιατί λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν παραπάνω κιλά έχουν πάθει κουνά. Η Μαντόνα θα είναι πρώτη που θα πήγαινε πάλι. Συγγνώμη. Θα πήγαινε πρώτη η Μαντόνα. Η Μαντόνα. Ναι, η Μαντόνα. Ναι. Η Μαντόνα τρώει το νοκουμόρι μόνη της στο σπίτι, το απλώνει, το ξαναπλώνει. Με ψήρες, είχε και ψήρες. Το βρήκα στην τέτοια. Είχε ψήρες η Μαντόνα. Κόλλησε τα παιδιά της. Πρώτα απ' όλα, στην Αμερική δεν έχουν πιο εύκολα αυτά τσουφ. Τα αντιφθυρικά. Ναι, αντιφθυρικά, ναι. Συγγνώμη. Ανοίγω την Ellen DeGeneres, γιατί είμαι και άνθρωπος του εξωτερικού. Ναι. Και βλέπω λοιπόν. Ακούστε. Ναι. Της λέει, αχ, Μαντόνα, μείνε σε παράθυρο. Ναι. Και λέει, μην πιάνεις τα μαλλιά μου. Ναι. Γιατί? Ναι, γιατί έχω ψήρες. Γιατί είναι σπίτι. Καλά δεν λούστηκε να πάει στην εκπομπή. Και τραβάει το χέρι της. Ναι. Κάθομαι, πάω στον παιδιών μου, λέει, τα κρεβάτια και βλέπω, λέει, τις ψήρες να πετάνε. Πάνω στα τέτοια, πάνω στα μασουλάρια. Καλά άπλητη είναι η Μαντόνα. Άπλητη θα είναι. Δεν θα ξέρεις ουλή, την κόρη. Εγώ την κόρη. Μήπως είναι και ένα άλλο παιδάκι αυτή. Ποιος από τα τρία. Ποια από τα τρία κόλλησε ψήρες και κόλλησε τη Μαντόνα. Εδώ το ερωτηματικό είναι αυτό. Μπας και ο γκόμενός της έχει ψήρες. Συγγνώμη, ο γκόμενος. Γιατί για να η μάνα του σαν ψηριάρα τη βλέπω. Η ψηριάρα όμως την έκανε τη Μαντόνα. Την έκανε 3-5. Γλίτσα την έκανε. Τσαντίς και θα κάνει μήνυση τη Μαντόνα γιατί κόλλησε το γιο της ψήρες. Εκείνη το θέμα. Βέβαια, τον βλέπω και εδώ τον νεαρό. Μπραϊάμ. Είναι Νάρα. Ναι. Μπραήμ. Νάρα είναι στην Νάρα ήσυχη. Είναι Μπραήμ Σαϊμπάτ. Αυτό. Μπραήμ Σαϊμπάτ. Ναι. Της οποίο... έκανε μήνυση. Όχι. Τι. Έχει κάνει, λέει, ακόμα να το χωνέψω, λέει. Η μάνα. Ναι. Ότι. Εξομολογείται. Ναι. Ότι ο γιος μου, ο Ναΐμ Σαϊμπάτ, είναι με τη Μαντόνα. Γιατί είναι 24 χρόνο, λέει ο γιος. 24, ναι. Παναγία μου, και αυτή η γυναίκα δεν έβρισκε κανένα 34, 24 βρήκε. Θέλει να τα ακούει δηλαδή η κούτρα της. Και την κόλλησε αυτός ψήρες ή αυτή τον κόλλησε ψήρες? Εγώ τον βλέπω ξεψηριασμένο αυτό. Ξεψηριασμένο, ναι, τον βλέπω εγώ. Γιατί βλέπω το μαλλί κουρεμένο με την ψηλή. Ναι. Που σημαίνει ότι είχε ψήρα. Η μάνα του, παιδί, πήγε στο σπίτι και της είπε, μαμά με κόλλησε η Μαντόνα. Αυτή, και του λέει αυτή. Το κινεζάκι που έχει, ναι, τα φέρει στο σπίτι. Γιατί δεν φταίει το κινεζάκι που έχει ψήρες? Και δεν φταίει η Λούρδη. Η Λούρδη αυτή με το μακρύ μαλλί που κόλλησε ψήρες. Και τρίβεται στα τέτοια. Ακριβώς. Και κάνει τα fashion show αυτά. Ακριβώς. Αυτή δεν μπλένεται. Αυτή δεν είναι δεσμοσύνη μικρή. Και να ρωτήσω κάτι. Είναι δυνατόν να πηγαίνει η πιο διάσημη star του κόσμου στην εκπομπή την πιο διάσημη της Αμερικής, την Ellen DeGeneres, που τη βλέπουν και οι πέτρες, και να πάει να πει, μα κουμπάς γιατί έχω ψήρες. Καλά
καλά δεν πλήθηκε πριν πήγε. Δεν φώναξε 100 γιατρούς να τη φτιάξουν το μαλλί της. Όχι, θα φέρω τα ψεκιά, να την ψεκάσω και στον αέρα. Τι να φέρει τα ψεκιά και τα ψεκιά. Η Degeneres τι είπε. Και το χτενάκι, εκείνο που τι είπε η Degeneres. Τράβηξε το χέρι σε το παράθυρο. Όπου η παρουσιάστρια. Ναι, λέει, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Δεν καταλαβαίνεις, λέει, πήγαινε στο σπίτι και βλέπω να χοροπηδάνε πάνω στο μαξιλάρια ψήρες. Τι λες τώρα, ρε παιδί. Πάω στην Αμερική με το χτενάκι και θα αρχίσω να τρέφω τη Μαντόνα. Ναι. Και δώστε το υγρό, το ντυφθυρικό και δώστε το χτενάκι. Αυτή δεν μπορούσε να βάλει τώρα ντυφθυρικό και να πάει στην εκπομπή. Τι πήγαινε το. Εγώ σου λέω το πήγαινε να το παίξει, α πούμε, ότι είναι άνετη, ρε παιδί μου. Ότι να, α πούμε, και εγώ είμαι σαν και εσά τύπου και μπορεί να κολλήσω και ψήρες. Την κολλάω και την ψήρα, την κάνω πια στην εκπομπή, ας πούμε. Να κάνουμε μια εκπομπή και να έρθει η Βύς και να πει μα κουμπάς εμένα γιατί έχω ψήρες. Δηλαδή... Θα ακοινωθεί το στούντιο. Γιατί, γιατί Βύς, γιατί δεν ακοινώθηκε για τη Μαντόνα και θα ακοινωθεί για τη Βύς. Ήταν σε link, δεν ήταν μέσα στούντιο. Ήταν στο βρωμόσκητό της. Ναι, ναι. Φαντάζει τι βρώμα έχει το σπίτι και τι ζωδία. Άμα κάνουν χορό οι ψήρες μέσα στο σπίτι δηλαδή. Τι χορό πάρτι θα κάνουν. Στην κόλληση αυτό τίποτα άλλες ψήρες, ξέρω εγώ, πολλών ειδών ψήρες. Κάθονται και είναι βολάνε εκεί μέσα. Και ψήρα να την κόλλησε αυτός ο 24χρονος, μωρέ. Αυτή έχει πάει με 100 άντρες. Το παιδάκι είναι παρθένο. Πρώτη φορά πήγε με την Μαντόνα. 24χρονος, τι εμπειρίες μπορεί να έχει ένα αγόρι. Αυτή θα έχει πάει με χιλιάδες εκεί πέρα και... Πώς και πού τον βρήκε στον επιαγωγείο. Πώς τις λένε αυτές τις ψήρες. Ναι, δεν μπορώ τώρα τέτοια πράγματα. Είναι διαφόρων ειδών. Ναι. Είναι για διάφορα... Είναι του πάνω του σώματος και του κάτω. Είναι του κάτω, του τέτοιου, του αυτό, του πίσω, του κάτω. Έχει διάφορα. Σταμάτα ρε Βασίλη, που το ξέρεις. Του κεφαλιού εδώ δεν υπάρχουν. Του πίσω κεφαλιού ψήρες. Εδώ πίσω δεν βγαίνουν εδώ. Ναι. Εκεί τα συχαμένα που κάνανε μικρά. Έχεις κολλήσει ψήρες ποτέ. Στο σχολείο βέβαια. Ναι. Εννοείται. Γιατί κόλλησες. Είχες μαλλιά εσύ να κολλήσεις, αφού γεννήθηκες καραφλός εσύ, πού τα βρήκες τα μαλλιά. Οι καραφλοί έχουν ψήρες. 989. Τι 989. Το μήνυμά σας, αποστολή στο 54002. Ναι. Στείλτε. Ναι. Χοντρό και καραφλό. Ναι. Ο νέαρος παπάκι Ρέντιο, ναι. Δεν σε ενδιαφέρει, είδες, δεν σε συμφέρουν οι ψήρες. Πήγες να βάλεις με 24χρονο και δεν τα βάζεις με την κυρία, η οποία είναι 50 χρονών. Το παιδάκι την κόλλησε ψήρε. Πόσο είναι, Ρεντρέα. 56 και. 52. 52 λέω. 52 όλα τα ξέρεις εσύ. Αφού είναι φαν της Βύση αυτός καλέ. Και η Βύση τη σχέση με τη Μαντόνα. Γιατί και, συγγνώμη. Συμμαθήτρια ήτανε. Παιδάκι μου, τι! Συμμαθήτρια ήτανε, λέω. Δεν λέω για την ηλικία, λέω για την εμβέλεια. Α, ό,τι είναι. Ό,τι είναι η Μαντόνα για το εξωτερικό είναι η Βύση για την Ελλάδα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχεις καμιά αντίρρηση από αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, να φύγεις, πήγαινε. Να κάνεις εκλογές αύριο. Και θα πω λοιπόν ότι μου στέλνουν MMS. Ναι, τι σου λένε. Το Φωτεινή έχει γίνει ringtone. Βάλ το λίγο να το ακούσουμε. Συγγνώμη, μου στέλνει εδώ ο Βασίλης. Ακούστε τι έχουν κάνει. Παιδιά, ελπίζω να μην κάνω καμία παρεμβολή και κάνω καμία φλακή στο ίδιο. Τι έχουν κάνει. Έχουν κάνει το Φωτεινή. Αυτό που παγώ. Ακούστε, παιδιά. Έχει γίνει ringtone. Για ξαναβάλ το πάλι. Με αυτό το τηλέφωνο το περίμενα. Έχει γίνει ringtone. Έχει γίνει ringtone. Βάλτε μου στο κινητό μου, σε παρακαλώ και εμένα. Τώρα, πώς θα, θα το στείλεις στο κινητό μου. Ναι, θέλετε όσοι μας ακούτε στο Radio 9 να σας δώσουμε αυτό το ringtone να το βάλετε. Α. Μπορεί να το βάλεις εκεί να το ακούμε, όχι. Θα το βάλω. Θα το περάσουμε, ρε Σιμάρια. Από μόνος μου. Μετά. Ναι. Ξαναβάλω το μία για να πάει τραγούδι. Για μισό λεπτό, παιδιά. Γιατί έχουμε και διαδικασίες για τη Φωτεινή. Είναι γαμμένη. Τέλειο! Μάρις, ωραία, πρωί-πρωί. Πόση ώρα κάνεις μπάνιο το πρωί, 20 λεπτό. Τι κόλλας από αυτό. Έχω λύσει ψήρες και εσύ από το μικρόφωνο. Α, εδώ είναι οι ψήρες Μαντόνα, ήρθανε. Εμείς δεν έχουμε ψηριάσει ακόμα. Σε παρακαλώ. Πώς και βαμμένα τα μαλλιά σας, αποκλείεται. Γιατί στα βαμμένα μαλλιά δεν πάνε ψήρες. Συγγνώμη, η Μαντόνα. Ναι. Δεν έχει βαμμένο μαλλί, γιατί στα βαμμένα λέει δεν πάει. Εμένα δεν μοιάζει τι κάνει Μαντόνα, μοιάζει τι κάνει καραβάτου. Ωραία. Α, ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ. Αυτό είναι τίτλος τιμής. Είχαμε μείνει, τη λέγαμε, α, για τον μπάνιο. Ναι. Όχι, κάνα 10 λεπτάκι. 10 λεπτάκι. Οι άντρες κάνουν πιο πολύ ώρα, το έχεις διαπιστώσει. Ανάλογα τον άντρα. Ναι, εσένα ο κρατερός, ας πούμε, πόσο κάνει. 15 λεπτά. Ανάλογα. Το ανάλογα. Χρυσό, το αγοράκι ανάλογα, αυτό. Ανάλογα. Ναι, δεν είναι, είναι γρήγορος στις προετοιμασίες. Τα μαζεύει όλα αυτά που τα κάνει, χάλια. Είναι πάρα πολύ τακτικός. Πολύ τακτικός. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής. Ελπίζω να μην μου γυρίσει ξανά στροφή κανένα. Τι έγινε. Συγγνώμη. Έχουν γίνει τέτοιο, έχει γίνει ρηκτό το Φωτεινή. Δεν το πιστεύω. Να το δώσω εδώ στα παιδιά σου. Πώς με πέρασες κάτω στο μες την καλή χαρά. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Τι σε ρωτάγανε αυτές. Διάφορα. Αυτές. Αυτές με ρωτάγανε. Καταρχήν αρχίσανε κάτι τρομερά αστεία. Ότι έχουμε παντρευτεί με το κρατερό και δεν το έχουμε πει. Θα κολλήσεις πίσω. Συγγνώμη, τι να κάνω. Μα δεν πω έχει έρθει κανένας. Τι πίνα λόγκα. Δεν ξέρω εδώ μέσα. Με 100 άνθρωποι διαφορετικοί έρχονται. Δεν ξέρω που έχετε ψήρες. Λέγει Κατερίνα. Ωραία. Τι λέει. Κολλάει το στόμα της ψήρας. Τέλος πάντων, ασχοληθήκαμε με αυτό. Τσι, οπότε εντάξει, όχι, δεν κτλ.
Και μετά είπαμε για την εκπομπή, πολύ ωραία πραγματάκια. Και μετά κάναμε μια μάσκα μορφιάς. Πού εσύ την έκανα? Εγώ την έκανα. Μάσκα για τα μαλλιά. Εσύ την, όχι πάνω στο κεφάλι σου. Άρα το έχετε κάνει πέρα από κομμωτήριο. Και εσείς το κάνετε κομμωτήριο και το μέσα στην καλή χαρά, ρε. Πέρα από κομμωτήριο. Κάνατε κομμωτήριο, και... το κουσκούς κάνετε κομμωτήριο και μέσα στην καλή χαρά. Τις εκπομπές μου τις κάνετε κομμωτήριο. Δεν κάνουμε ποτέ το κάνανε τώρα. Έμα πια. Δεν κάναμε κομμωτήριο, ρε παιδιά, γιατί το λέτε αυτό το πράγμα. Αφού κομμωτήριο το κάνετε το κουσκούς. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αφού έχουμε μία στήλη που έχει χρηστική έτσι σημασία και ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, ναι, πηγαίνει πάρα πολύ καλά και λέμε διάφορα πράγματα για τα μαλλιά και για το πρόσωπο και για τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τα λέμε δεν όλα. Δεν πρέπει να κάνετε αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι. Γιατί? Πρέπει να ασχολείστε με την ποιότητα. Τι έπαιξε το Μέγαρο Μουσικής, τι έγινε με τον αυτό. Ε, μα τα λέμε για αυτά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Πάμε σε break και τώρα για ποιο λόγο δηλαδή δέχομαι αυτή την επίθεση? Την επίθεση αγάπης δέχεστε. Τι χρώμα μανών έχει? Αυτό λοιπόν το έκανα χτες. Πολύ ωραία. Στο ραδιόφωνο, Παναγία μου. Λοιπόν, είναι blue black. Είναι blue black. Έχεις 10 λεπτά και να κάτσεις μαζί μας. Βεβαίως, γιατί το αεροπλάνο μου φεύγει αργότερα. Πού πας? Στη Θεσσαλονίκη, στο Μάξ του Ομπάμα. Α, πας στο Μάξ του Ομπάμα. Καλά, μέχρι να πάει. Αλλάζει μια γυναίκα με τον έρωτα, Καλά, γίνεται, ναι. Ο άνθρωπος, άμα μοιράζει τη ζωή του με κάποιον, είναι πιο ολοκληρωμένο, είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι? Τώρα πας στη Θεσσαλονίκη, στη μαμά και στο παππού. Πόσο καιρό έχεις να τους δεις? Δεν έχω να τους δω πολύ καιρό, γιατί είχαν κατέβει αυτοί για κανένα 15ήμερο εδώ πέρα. Τους κατεβάζω συχνά. Αυτοί δεν θέλουν πολύ συχνά, αλλά εγώ επιμένω. Γιατί δεν θέλουν πολύ συχνά? Δεν ξέρω, λέει, τώρα ξέρω εγώ. Δεν θέλουν να μας ενοχλούν, δεν θέλουν να... δεν ξέρω. Διακριτική, Πάρα πολύ. Μοναχοπέδι δεν είσαι, μοναχοπέδι. Μοναχοπέδι. Και ο πατέρας είναι μοναχοπέδι. Πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι, μορφωμένοι, ευγενικοί. Μοιάζει και η κόρη τους έτσι είναι. Ευχαριστώ. Ευγενικό κοριτσάκι. Και λυκητάτε καραβά του. Πώς ήταν η πρεμιέρα? Εργατικότατη, να το πούμε κι αυτό. Πώς είναι? Εργατικότατη. Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα στο ραδιόφωνο. Εντάξει, το λέμε μια εβδομάδα. Ότι να τις παρουσιάζεται σε εκείνες που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα δεν γίνεται να παίρνεις έτοιμη τη σκαλέτα και να τη λες. Μην κοιτάς τι κάνω εγώ στο Big Brother. Στο Big Brother το κάνω. Χριστέ μου, τι λέω στο στόμα της. Να μην αρχίσω να λέω, Άντε πάλι. Θα έχουμε εδώ πάλι γιασμούς, ραντίσματα. Θα έχουμε προηγούμενης εβδομάδας. Μα εγώ τι να κάνω, αφού είναι εκεί πέρα. Τι να πω, άσε να μην πω καλύτερα, προχώρα εσύ. Τι να πω, εγώ δεν ξέρω, τι να σας πω άλλο. Ένα μας πεις τα... Αν σας αρέσουν οι νέες στήλες στην εκπομπή. Ποιες νέες στήλες? Ναι, εννοώ που ξεκινήσαμε φέτος την εκπομπή με... Το κουσκούς κις το καταλαβαίνουμε ελληνικά, ή να το πω και στα γερμανικά. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει η εκπομπή που κάνει. Και τι να κάνουμε και... Δεν μπορεί να αρέσει σε όλους μια εκπομπή. Πώς είναι δυνατόν να αρέσει σε όλους μια εκπομπή? Γιατί γενικά και εμείς ως προσωπικότητες αυτό να μας αρέσουμε σε όλους, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σωστά. Σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε. Είναι ωραίο βεβαίως να αισθάνεσαι την αγάπη του κόσμου και να τη βλέπεις και εμπράκτος. Αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, αλλά μέχρι εκεί, εντάξει. Και είναι και μεγάλη επιτυχία και κατόρθωμα να μπορεί 7 χρόνια, είναι το κουσκούς τώρα. Είναι ο 7ος χρόνος. Ο 7ος χρόνος να είναι πρώτο, δεν κατάλαβα. Τι άλλο θέλει μια παρουσιάστρια? Την εκπομπή τη θέλει να πηγαίνει καλά. Υπήρχαν στις εκπομπές, ειδικά όταν είναι τόσα χρόνια, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορείς να είσαι πάντα στην ίδια ή να πηγαίνεις με την ίδια ρότα ή να έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Υπάρχουν και κακές στιγμές, υπάρχουν και καλές στιγμές. Εμείς ζούμε φέτος μια πολύ καλή στιγμή και αυτό είναι τέλειο. Μη και κάποιος μας παίρνει για τηλέφωνο. Θα πάρουμε και φάξε λίγο. Ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Τι έχουμε τα κινητά? Το ένα χτυπάει, το άλλο το φέρνουμε εδώ πέρα με τα φωτεινή κτλ. Τεχνικό προσωπικό. Θα ψηφίσεις κιόλας αύριο. Θα ψηφίσω, ναι. Α, θα ψηφίσεις και θα έρθεις Κυριακή βράδυ. Ναι. Πώς ήταν η πρεμιέρα του Κρατερού? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για πες μας το έργο. Το έργο λέγεται Stop Carré και παίζει ο κύριος Παρζαλάκης, η Πέγκη Τρικαλιώτη, η Τζένι Θεωνά και ο Κρατερός, και είναι ένα κοινωνικό έργο με πολιτικές προεκτάσεις όμως που έχει και, πολλές ανάλαφρες στιγμές, γιατί ο ρόλος της Τζένι Θεωνά είναι αυτός ο ανατρεπτικός, ας πούμε. Για παράδειγμα είναι ο Κρατερός με την Πέγκη, πολεμικοί ανταποκριτές, και είναι σε μια φάση της ζωής τους και έρχεται αυτό το κορίτσι για να τους ανατρέψει πολλά πράγματα στην κοσμοθεωρία τους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν καλά το έργο, έτσι. Ήταν πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά. Και στην πρεμιέρα ήταν και ο Θοδωρός Αγγελόπουλος. Ναι. Ήταν να πω κι εγώ, αλλά δεν πρόλαβα. Δεν ήμουν.